Γεια σας. Στέλιο μου, ξεκινάμε με σένα. Το έχεις αποδώσει πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία είναι η φούστα. Αυτή τη φούστα, πού τη βρήκες? Την έραψε. Ένα κατάστημα vintage και μοιάζει πάρα πολύ. Μοιάζει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και αυτό από μέσα... Αυτό βγαίνει, θέλετε. Ναι, θέλω. Γιατί αυτό που δεν μ' αρέσει είναι η ζώνη του Ευασίλη καθόλου. Δεν τη θέλω καθόλου. Η φούστα είναι πάρα πολύ ωραία. Ο κορσές είναι πάρα πολύ ωραίος. Τα παπούτσια, το καλσόν. Ο μπερές είναι ωραίος. Βέβαια, τώρα κάνει λίγο καλοκαιρινή αυτή η εικόνα. Γι' αυτό έβαλα το σακάκι τον μπερέ. Ναι, παραμένει καλοκαιρινή, δηλαδή ανοιξιάτικη παρά στην εποχή μας τώρα. Αλλά δεν πάβει από το να είναι μια πάρα πολύ ωραία, καταπληκτική, θα έλεγα, απεικόνηση και μεταφορά. Τρία. Πάμε, Έλενα. Ναι. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει μόνο η φούστα που μου τη θυμίζει, που μου κάνει μια αναφορά. Και μέχρι εκεί. Το πήγες πάρα πολύ για μένα χρωματικά, πολύ πιο θεατρικά από ό,τι έπρεπε. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι ωραία. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι το look ψαγμένο και με φιλότιμο και με ουσία. Απλά δεν το πήγες τόσο όσο έπρεπε 2024. Ναι. Είναι ωραίο όμως να ξέρουμε για την Κατερίνα Γόγου και ποια είναι και τι έκανε. Δύο. Ευχαριστώ. Γιώργο. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη εικόνα που έχεις φέρει αυτή τη στιγμή είναι κόντρα ρόλος. Δεν μπορώ να σου πω ότι τρελαίνομαι. Θα ήθελα να σε δω, όχι απαραίτητος να πάρεις και να κοπιάρεις την εικόνα εκείνη. Εσύ έχεις πάρει μια φούστα η οποία πραγματικά είναι πολύ ωραίο έβριμα. Αλλά θα ήθελα να σε δω κάπως αλλιώς. Το μόνο πράγμα το οποίο μου φέρνει λίγο ένα είδος κάτι που μπορεί να κουμπίσει πάνω του είναι ο μπερές. Ευχαριστώ. Αγαπημένη μου, μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ.